Είναι υποψήφια δήμαρχο του Βόλου. Να τώρα είπα για τις ένοχες υπηρεσίε, κάτι θα έχει ακούσει και εκείνη για τις μίζες. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Πολυζό. Ε, Μεταδίδαμε λίγο πριν τη δήλωσή σα. Που... Ε, δεν θέλω να το παρακάμψω αυτό που λέτε. Θα σα πω, είναι πραγματικά μια παθογένεια στην Ελλάδα, η οποία όμω πλέον λύνεται με ένα πολύ απλό τρόπο, με τον τρόπο τη ε, ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των ε, πολιτών. Για παράδειγμα, η πολοδομία που θεωρούταν μια υπηρεσία κυρίως στην Αθήνα, Α γιατί Μαρτώλη. εδώ δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Η στα νησιά, τα πολύ φημισμένα και τα δημοφιλή. Αυτό πλέον επειδή το τεχνικό επιμελητήριο Ελλάδα, ξέρετε ότι έδωσε μια τεράστια μάχη για να κάνει το ή υπολοδομία, δηλαδή την ηλεκτρονική υπολοδομία, η υπηρεσία ηλεκτρονικη πολοδομία, η γίνεται με πλήρη ε, διαφάνεια μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή και όλα αυτά τα φαινόμενα ε, έχουν καταργηθεί. Μάλιστα. Άρα, να ευχηθούμε λέμε ότι λοιπόν είναι, ότι η τεχνολογία ότι είναι σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, είναι το φάρμακο. Πάμε, πάμε να δούμε την εξέλιξη που είχαμε, την οποία χαιρετήσατε εσείς. Αλλά όλοι είμαστε λίγο μαγκωμένοι για το αν αυτό είναι ένα προεκλογικό πυροτέχνημα του ΣΥΡΙΖΑ. Ανοριστικό διότι... ή προσωρινό. Ναι. Δηλαδή, θα του είπαν οι δικοί του, να σας πω, μην χαντακοθούμε. Mm -hmm. Τώρα το λέω όπως... Λαϊκά μπορούν να μιλήσουν μεταξύ του. Όπω το, το υποψιάζεται λοιπόν, όλη πολιτικά στελέχη του κυβερνώντος κόμματο. Το λέω γιατί πιστώνεται ω παρέμβαση στο Μεϊκόπουλο. Αλλά αν το στρατόπεδο φύγει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, mm -hmm. δηλαδή αμέσω μετά τι εθνικέ εκλογέ, και αφού θα έχουμε μεσολαβήσει αυτέ οι εκλογέ του Μαΐου, τότε θα το χρεωθεί ολόκληρο αυτό λοιπόν, ω φιάσκο. Αυτό... Πάμε να δούμε λοιπόν αν και εσεί έχετε. Νιώθετε ότι υπάρχουν ναι. Καταρχάς, και πρέπει να και γιατί δεν διευκρινίστηκε Κοιτάξτε, τίποτα. Εμείς η δέχουμε. αναστολή δεν λέει από μόνη της Να δεχτούμε κάτι. ότι έγινε αναστολή ε, 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 κατόπιν των πιέσεων και για να μπορέσει το Υπουργείο να επανακαθορίσει τη στάση του με ποια έννοια, ότι επιτέλους να ακούσει την πραγματικότητα σε σχέση με την πόλη. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Λέμε ότι ε, όταν έχεις ένα θέμα χωροθέτησης μιας χρήσης, όπως είναι το στρατόπεδο, γιατί αν ήταν ε, λόγοι υπέρ του εθνικού συμφέροντος θα είχαμε στην Ελλάδα και άλλου τύπου, τύπου κρίση, π.χ. με την Τουρκία οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή διάνομαι μόνο οικονομική κρίση. Άρα στου παράγοντες χωροθέτησης αυτών των χρήσεων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ξεκάθαρα το περιβάλλον το οποίο διαμορφώνεται οικονομικά στην τοπική κοινωνία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτό υποστηρίζουμε. Το να αποσύρει ξαφνικά μία ε, τεράστια δεξαμενή εσόδων της πόλης, όπου τονώνει και την τοπική επιχειρηματικότητα στην ουσία, με τόσο απότομο και άτσαλο τρόπο, δηλαδή εν μία ανοιχτή να εκενώσει το στρατόπεδο και χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά ισοδύναμα και θα εξηγήσουμε για ποιους λόγους δεν υπάρχουν, τότε αυτό θα δημιουργήσει τεράστιους κραδασμούς οικονομικούς και μεγάλη αδικία στους επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν που έχουν να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα σε αυτή τη χώρα, θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν και ένα τοπικό. Ε, και, και, δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες. Κάποιος έχει ένα εισόδημα που από... Ένα διαράκι, ένα Όλη τριάρι Όλη αυτή την οικονομία που ε, τροφοδοτεί. Αν ταυτίζει ένα αξιωματικό με την οικογένειά του. Ακριβώ. Ε, είναι είναι να πολύ παράδοξο. Είναι και το μόνο συμπλήρωμα σε μια κακόμυρη σύνταξη. Και, κυρίως, και πολλά και άλλα Πολίζο, ε, αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να, δεν, να ακούγονται. Ε, Μισό λεπτό, εγώ δεν θέλω να μπω στη λογική ότι πρέπει οι σχεδιασμοί του στρατού να γίνονται έτσι. Κρατώ αυτό που είπα όμω ότι δεν γίνονται πουθενά μόνο με τι πραγματικέ ανάγκε του κόσμου. Αν ναι, μόνο αν είχαμε. Σας λέω, Έτσι, ε, δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω αυτό που κρίση, λένε ότι πολλαπλασιάζουμε το χρόνο τη ανταπόκριση σε ένα περιστατικό αν μένει στο Βόλο και δεν είναι, α πούμε, κάπου στην Αττική. Κύριε Βολιζό, εμεί δεν πάμε. Λέμε... Δε, αυτό πρέπει να γίνει ένα επανασχεδιασμό εθνικό. Ακριβώ, δεν είναι θέμα πολιτική. Και πολιτικής. να πει ότι είναι πάμε με να την το σκεφτούμε. Δεν είναι παρέμβαση στην πολιτική. Εμεί το λέμε, εγώ το λέω και ω πολλοδόμο. Είναι μια χρήση αυτή τη στιγμή το στρατόπεδο μέσα στο κέντρο τη Νέα Ιωνία. Και αυτά έχουν κάποια κριτήρια για να αλλάξει τι χρήσει του. Ε, παράγοντε στο, στους παράγοντες που θα λάβεις υπόψη σου, είναι προφανώς και η τοπική οικονομία και πώς διαμορφώνεται μετά από αυτή την αλλαγή. Καταλαβαίνετε, γιατί ε, στην πόλη όταν κάνεις κάποιες παρεμβάσεις ή ε, αλλάζεις ε, πράγματα, θα πρέπει να τα λαμβάνεις όλα υπόψη. Δεν μπορείς να φέρεις μια τεράστια καταστροφή στην οικονομία, την τοπική οικονομία, παίρνοντας μια απόφαση του τύπου ελαφρά, ε, γιατί με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πλην της περίπτωσης που πραγματικά είχαμε ε, ταραχές στη χώρα. Πάμε λοιπόν να πούμε το εξή: Ότι όλα τα σενάρια που ακουστήκαν για άμεσα ισοδύναμα δεν μπορούν να ισχύσουν, κύριε Πολίζο. Διότι το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έκταση έχει μια πολύ συγκεκριμένη χρήση από το Γενικό Πολεοδομικό που είναι ψηφισμένο, είναι νόμο και δεν μπορεί στην παρούσα φάση να αλλάξει. Άρα, ό,τι ακούστηκε για άμεση Α, 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 αλλαγή χρήση, δηλαδή για πανεπιστημίου, πόλη, για κατοικίε, οτιδήποτε άλλο, αυτό δεν υφίσταται. Και κακώ που άφησαν και από την πλευρά τη κυβέρνηση να διαρρεύσουν τέτοιου τύπου σενάρια, διότι φάνηκε ότι ήταν απροετοίμαστοι για αυτά που θέλανε να πούνε. Συνεπώ, αυτό που λέμε και κερδίσαμε ω φορεί, ω τοπική κοινωνία, ω παραγωγική επιστημονική φορεί και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ενώσαμε τι φωνέ μα και εμεί ω παράταξη στην αυτοδιοίκηση πλέον είναι το γεγονός ότι πριν κάνετε οποιαδήποτε παρέμβαση θα πρέπει να έχετε διασφαλίσει καταρχάς τα τοπικά εισοδήματα. Για το Βόλο, για την πόλη μας είναι το μείζον θέμα διότι έχουμε μια πόλη που μαστίζεται από 30% ανεργία και δεν πρέπει να συνεχίσει να πλήτεται από τέτοιου είδους επιπόλες αποφάσεις. Και να που κερδίσαμε την πρώτη μάχη. Και λέμε λοιπόν στο Υπουργείο ότι θα κερδίσουμε Άρα... και τον πόλεμο. Άρα κι εσείς λέτε... Ε, αυτό που είπε και ο κύριο Οντόπουλο, ότι αν δεν είχαμε δηλαδή μια, ένα γενικευμένο ξεσηκωμό για αυτή την ιστορία... Πολύ πιθανόν, ναι, να μην είναι να, να μην είχαμε ναι, ναι. και αυτή και την παραχώρηση. Το ζήσαμε και από το τέμα γνησίας, αλλά θυμάστε πολύ καλά ότι ήμασταν και η πρώτη αυτοδιοκητική ε, κίνηση που έκανε ανακοίνωση για το στρατόπεδο. Για, και το ζήσαμε ε, με μέρα με τη μέρα. Ξέραμε δηλαδή και τι εξέλιξη έχει και πότε κάμφθηκε η έτσι, απόφαση του Υπουργείου ήταν ξεκάθαρα ο, ο αγώνας που δώσαμε όλοι μαζί που κέρδισε αυτή τη Μάλιστα. μάχη. Λοιπόν, μένει τώρα να αποσαφινιστεί βεβαίως ε, να το παρακολουθήσουμε mm -hmm. στο ποια θα είναι ακριβώς η διατύπωση mm -hmm. τι σημαίνει αναστολή. Και μην ξεχνάτε ότι αυτή τη μάχη τη δώσαμε με επιχειρήματα. Καταρρύψαμε όλα τα επιχειρήματα τα οποία προσπαθούσαν να δώσουν στην τοπική κοινωνία για να, ε, τους, να μας εφησυχάσουν και με πολύ συγκεκριμένο και τεκμηρωμένο τρόπο καταρρύψαμε τα επιχειρήματά τους. Άρα έτσι κερδίζονται οι μάχες κύριε Πολύζο, ε, ενωμένοι με επιχειρήματα και αποφασισμένοι για το καλό της πόλης. Όλοι μαζί. Την άλλη εβδομάδα να πω τώρα πω έρχεται ψηλόβαθμο στέλεχο του Υπουργείου Εθνική Άμυνα στην Λάρισα, mm -hmm. στην πρώτη στρατιά. Οπότε και από εκεί θα επιχειρήσουμε δημοσιογραφικά ενώ να αποσπάσουμε κάποιε απαντήσει. Πάμε Ωραία. στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε λοιπόν πώ εξελίσσεται η πορεία προ τι εκλογέ. Καταρχάς, θα πρέπει να πούμε για ένα σημαντικό κομμάτι που αφορά την εκπαίδευση μέσα στο δημοβόλου. Ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη των σχολικών κτηρίων. Εμείς πραγματοποιήσαμε και συναντήσεις και με τον προστάμενο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πέρα από αυτό, όμως, είναι γνωστά και καταγεγραμμένα τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχολικά κτήρια. Πραγματικά τα σχολιά μα ω κτίρια αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά θέματα και είχαμε και διάφορα, διάφορα από, απ τη, φθορά που έχουν υποστεί και από την κακή συντήρηση όλα αυτά τα χρόνια. Είναι γνωστό ότι σε δύο σχολεία είχαμε και πτώσει ε, σοβάδων, ε, επικίνδυνε πτώσει, οι οποίε θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει και τραυματισμού. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη η οικονομική κρίση για να καταστούν τα σχολεία μας επικίνδυνα προς τους μαθητές. Και πάμε να καταγράψουμε, να δούμε τι έχει συμβεί. Τεσσερά μισή χρόνια λοιπόν ο Δήμος Βόλου δεν έχει ε, ακολουθήσει ένα ε, πρόγραμμα συντηρήσεων μέσω διαγωνισμών. Αυτό είναι γνωστό. Παρά μόνο έδιναν κάποιε απευθεία αναθέσει μέσα από τη σχολική επιτροπή, πράγμα το οποίο αύξησε και το κόστο των εργασιών, δηλαδή ουσιαστικά με μεγαλύτερο κόστο υλοποιούσε πολύ λιγότερε εργασίε. Και κυρίως, κύριε Πολύζο, ήταν παρεμβάσει οι οποίες ήταν σημειακές, δηλαδή δεν υπήρχε το οργανόγραμμα, ώστε να μπαίνει στο, στο σχολείο οργανωμένα ο Δήμος Βόλου το καλοκαίρι που γίνονται οι εργασίες και να ε, αντιμετωπίζει φαινόμενα κακών μονόσεων, υγρασία κτλ. Άρα, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει η νέα Δημοτική Αρχή με τη δικιά μα ευθύνη είναι εννοείται να αποκαταστήσει το θέμα των συντηρήσεων των σχολικών κτηρίων. Κάτι που αμέλησε η παρούσα Δημοτική Αρχή και μετά από 4,5 χρόνια είναι λογικό τα κτήρια πλέον να καταραίουν. Το δεύτερο που ε, είναι γνωστό και καταγεγραμμένο στην πόλη αλλά πρέπει να το, να το τονίζουμε γιατί ξέρετε, στα εύκολα όλοι ε, εύκολα τα κάνουν. Τα δύσκολα τα αποκρύπτουν όταν δεν τα κάνουν. Ήταν βεβαίω η μεγάλη ιστορία με τη σχολική στέγη και το ΕΣΠΑ. Είναι γνωστό ότι ο Δήμος Βόλου δεν κατάφερε να απορροφήσει ΕΣΠΑ για τη σχολική στέγη, που σημαίνει ότι δεν κατάφερε να προσφέρει ούτε ένα τετραγωνικό μέτρο στην εκπαίδευση μέσα στο, στο πολεοδομικό συγκρότημα και στι δημοτικέ ανότητε μια φοβερή απώλεια για το Δήμο μας όλο αυτό, ε, όταν γνωρίζουμε δε ότι υπάρχουν σχολεία αυτή τη στιγμή όπου σε, σε κοντέινερ στεγάζονται μαθητές. Υπάρχουν νηπιαγωγεία τα οποία είναι μισθωμένα καταστήματα, χωρίς αυλή, χωρίς, με επικινδυνότητα, ε, υπάρχουν δηλαδή πάρα, πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις. Αυτή λοιπόν η απώλεια και η ανικανότητα του Δήμου Βόλου να διεκδικήσει με ένα σωστό φάκελο τα χρήματα για να μπορέσει να κατασκευάσει ε, νέες σχολικές στέγες, αίθουσες, ήταν μια τεράστια απώλεια που πλήττει την εκπαίδευση. Και ένα τρίτο που θα, θα ήθελα να, να πω είναι ότι στα σχολεία μας, μες στο Δήμο Βόλου, έχουμε ξεχάσει τι θα πει υπό την αιγίδα του Δήμου να γίνονται διάφορες δράσεις και να συμμετέχει ο Δήμος σε θέματα εκπαίδευσης. Ποια είναι αυτά, απλά θέματα, τα οποία, στα οποία μπορούμε να έχουμε συμμάχους στους μαθητές και να βάζουμε το λιθαράκι για μια καλύτερη κοινωνία του αύριο. Για παράδειγμα, είχαμε καμία δράση μέσα στα σχολικά κτίρια υπό την αιγίδα του Δήμου για τα θέματα ανακύκλωσης, για τα θέματα περιβάλλοντος, για τα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Ε, για όλα αυτά τα θέματα, στα οποία τα παιδιά είναι θετικά πάντα στο να συνεργάζονται και βεβαίως είναι και η καλύτερη ε, κοινωνή προς τις οικογένειές τους, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να διαμορφώσουμε ένα πιο όμορφο περιβάλλον. Με πρέπει να τα σημειώνω, γιατί αύριο θα είναι μαζί μας ο Δήμαρχος, οπότε θα, θα τα έχω σημειώσει για να Ακριβώς. τα βάλουμε. Καμία, μα καμία ε, δράση στην εκπαίδευση. Λοιπόν, επειδή καταλαβαίνω ότι με τον τρόπο που διατυπώσατε, Τη θέση σα κλείνουμε το κεφάλαιο τη εκπαίδευση. Mm -hmm. Θα κάνω ένα σχόλιο μετά για να μην εμπλέξω σε αυτό την κυρία Καπούλα για το πώ θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα η εκπαίδευση με ειλικρίνεια. Και το λέω για τον, Σαβελ, για τον κύριο Σαβελίδη. Αυτό γιατί είδα μια πολύ υποκριτική ανακοίνωση. Θα το πω σε λίγο όμω από την πλευρά ε, τη δική μου το βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάτε πριν κάνετε και το σχόλιο σα το θέμα των λογαριασμών που παρέλαβαν οι διευθυντέ από τα σχολεία. Λογαριασμοί νερού για τα σχολεία από το 1995. Λε και ο κάθε διευθυντή, ο οποίο είναι σήμερα ο άνθρωπο στο σχολείο, έχει ευθύνη για το τι γινόταν το 1995, το 2000, το 2010 κτλ. Φταίει λοιπόν... η σημερινή η δημοτική αρχή όμω ή οι προηγούμενε. Κοιτάξτε, είναι μια υποκρισία, όπω λέτε κι εσεί, τη δημοτική αρχή. Γιατί, το λέτε? Γιατί Αυτά τα καλύπτει ο Δήμο. Αν ο Δήμο δεν έκανε τόσα χρόνια σωστό διακανονισμό των χρημάτων, τι θα κάνει τώρα ο, η παραστατηματική αρχή, θα κόψει α, το νερό α, στα σχολεία. αυτό, αυτό δηλαδή υποκρισία. δεν δηλαδή ότι δεν θα, το κόψει. Καλά, ήταν δυνατόν να βγουν τέτοιε ανακοινώσει, δηλαδή δεν θα κόψει τα νερά στα σχολεία. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό και είναι υποκρισία. Όχι, αλλά πρέπει να το χρεώσουμε αυτό στον. Ε, και τι θα, ε, θα κάνουμε, ε, θα χρεώσουμε του διευθυντέ. Βεβαίω η ιδέα, η κύριε Πολύζο, ξέρετε, είναι ευθύνη τη Δημοτική Αρχή. Είναι ευθύνη λοιπόν, αλλά. Τον δε, δεν, πρέπει ε... να δούμε τι έγινε από το 1995. Αφού θα κάνει πρώτα μέχρι και Αφού πρώτον θα είχαν κάνει τον απολογισμό του για το τι προσφέρανε στην εκπαίδευση μέσα στα 4,5 χρόνια. Και δεύτερον, αφού θα βρίσκανε τον αρμόδιο. Και ο αρμόδιο είναι ο δημοσβόλου, Βόλου αυτή τη στιγμή. Είναι δυνατόν ο κάθε διευθυντή, ο οποίο είναι σήμερα, να παραλαμβάνει λογαριασμό Λοιπόν, αυτά και αν είναι υποκρισίε. Πάντω, εγώ αν ήμουν διευθυντή, γιατί τυχαίνει να είμαι διευθυντή και δεν έπαιρνα επί πολλά χρόνια ένα λογαριασμό του νερού εν προκειμένου, θα αναρωτιόμουν, μου το πληρώνει το συμπάν, η φύση, η μοίρα, ο Θεό. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή, ποια, λύση δεν δίνει. Είναι... ποια λύση δίνει ο Δήμος Βόλου. Το, το, το λέω για να, γιατί μιλούμε για την υποχρησία. Ξέρετε, λοιπόν, ο Δήμος Βόλου δεν, ναι, να δεν μπορεί να κόψει τα νερά στα σχολεία ούτως ή άλλως. Ναι, Αν σκέφτονται να, να ναι, πάρουν γιατί, τέτοια μέτρα... Γιατί ο άνθρωπος που πάει και στείλεται στην ουρά για να κάνει διακανονισμό... Ο ίδιο στενά... άνθρωπος στέλνει και το παιδί του στο σχολείο. Τι σημασία έχει αυτό. το παιδί του στο σχολείο, αλλά πρέπει και εκε δεν είναι στην κοινωνική δεν είναι πολιτική. Δεν επιχείρημα πάντω ότι έχουμε λίγα ε, έσοδα και, να πληρώνουμε τώρα. Και ο Δήμο δεν είναι αυτού του τύπου επιχείρηση. Στην λέει στα σχολεία δεν θα σα κόψω το νερά. Αναλλαδικά δεν πληρώνουν τα σχολεία. Κύριε Πολυζό, αυτά τα χρήματα μπαίνανε μέσα στι σχολικέ επιτροπέ. Πάλι ο Δήμο έχει την ευθύνη αυτού του θέματο. Άρα είναι υποκρισία να περνάει ένα τέτοιο μήνυμα προ τα έξω. Τη σχολική επιτροπή, ξέρετε, τα τελευταία τέσσερα χρόνια για παράδειγμα, ήταν πρόεδρο π.χ. ο, ο Γαλάτη. Ερετή είναι πάντα. Ναι. Άρα... Άρα, εσείς εσεί τι προτείνετε από το 1995 μέχρι τώρα, δηλαδή σε αυτά τα ένα, πολλά χρόνια. Ένα εσωτερικό λογιστικό θέμα Δήμου Δεϊάδη είναι αυτό. Απλά. αλλά ναι, είναι να μην δημιουργούν. Ναι, να μην Πρέπει λοιπόν εντυπώσεις. αυτή την τρύπα να την καλύψει ποιο ο Δημότη. Είναι μια τρύπα. Είναι δυνατόν. 300, 400, δεν ξέρω πόσων χιλιάδων. Ε, και ποιο θα, θα, την καλύψει, ο Δημοδιευθυντή. Καταλαβαίνετε, να δηλαδή, μπαίνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα στο Δήμο Βόλτα τα τελευταία 4,5 χρόνια. Μπαίνουμε σε. Ε, ε, γυβέντες... Όμω δεν καταλαβαίνουν για αυτή την ιστορία, και... γιατί μιλάτε για 4,5. Εγώ δεν. δεν ε... ε, Σα λέω, δεν υπάρχουν ενστάσει γι' αυτό. Του ήρθαν, που... ήρθανε, ήρθαν χαρτιά στα καλά καθούμενα ότι ευθύνονται για 30 χρόνια νερό. Αυτό λοιπόν είναι καταρχά υποκριτικό να λε ότι έστειλα σαν διευθυντή σήμερα ότι ευθύνεται για 30 χρόνια πριν. Και κατά δεύτερον, ο Δήμο Ξέρετε είναι για να πει. Έχει ένα πρόβλημα εσωτερικό. Α μαζέψει του διευθυντέ, του καλέσει την πρωτοβάθμια, δεύτερο δευτεροβάθμια και να δει πώ θα βρει λύση. Άρα τι, τι να πούμε για το Δήμο αυτή τη στιγμή, Ότι στέλνει απλά του λογαριασμού και λέει ότι δεν θα σα κόψω το νερό, πότε θα το κόψει του χρόνου. Προειδοποιητικό ήτανε, ναι, όχληση, προειδοποίηση. Λοιπόν, ο Δήμο δεν είναι άμυρο ευθυνών. Και αυτοί που δικούν δεν είναι άμυροι ευθυνών. Όταν παραλαμβάνουν ένα τέτοιο θέμα. Για ποιο λόγο. Για στο κομμάτι που του αναλογεί. στα 4,5 λεπτά. Και χρόνια. εγώ λέω, λοιπόν, ότι ο Δήμο Βόλο έχει την ευθύνη του τα σχολεία. Αυτοί δικούν αυτή τη στιγμή. Άρα έπρεπε να βρουν και τη λύση. Ελάτε να μου πείτε τώρα. Έχουμε φύγει από του χρόνου, δεν πειράζει, δώστε μα δύο λεπτά. Ελάτε να μου πείτε τι γίνεται με την επανάληψη του φαινομένου των γραμμών στον δεύτερο κόμβο, κυρία Καπουλά. Τι να γίνει, κύριε Πολίζο, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρουν ούτε πώ να διεκδικήσουν ένα έργο, ούτε πώ να το υλοποιήσουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα αρχίσει πάλι όλη η πόλη, όχι φταίει ο ΕΣΕ, όχι τι το θέλουμε το τρένο, όχι δεν θέλουμε τι γραμμέ. Δηλαδή ανούσιε κουβέντε. Απλά και μόνο γιατί η παρούσα Δημοτική Αρχή δεν έχει καμία ικανότητα, καμιά γνώση και καμιά επάρκεια Ούτε να διεκδικήσει έργο, ούτε να το υλοποιήσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν του έστειλε ο ΣΕ πραγματικά ένα έγγραφο που του λέει: ε, Λειτουργείτε ευθέρετα πάνω από τι γραμμέ μου. Εντάξει, λογικό αυτό που λέει ο ΣΕ, αλλά έχουμε βαρεθεί. Πραγματικά τώρα τι να πω: Α μπούμε σε μια αντιπαράθεση. Το θέλουμε το τρένο, δεν το θέλουμε το τρένο. Επάρτε μια άδεια από τον ΣΕ, πάλι θα το πούμε δεύτερη φορά. Συνονοηθείτε με το τι λέει η νομοθεσία του ΣΕ, ε, και κάνετε το ρημάδι το έργο. Ένα κυκλικό κόμβος είναι πάλι, ένα στρογγυλό πράγμα επιφανειακό. Μα δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Δεν ξέρουν δεν πέντε γράμματα τι, τι λέει ο νόμο. Ε, βέβαια δεν την τηρήσαν κύριε πολυζό. Πέντε γράμματα είναι. Α δουν τι λέει η διάταξη. Λέει ο ΣΕ, θα επικαλύπτει τόσο. Αυτό. Γιατί δεν το κάνουν να τελειώνουμε. Φασαρία στη φασαρία και αναποτελεσματικότητα και καθυστερήσει και μετά οι γνωστέ μαγκιέ και όλα αυτά. Ε, τα βαρεθήκαμε. Λοιπόν, πρέπει. Αυτοί που δικούν να ξέρουν και να διαβάζουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Μακάρι να ήταν για όλου μα εύκολα. Υπάρχει νομοθεσία και πρέπει να την τηρούμε. Και υπάρχει και το μυαλό μα για να βρίσκει λύσει. Πότε ξεκινά η λειτουργία του εκλογικού σα κέντρου. Καταρχά, εμεί ε, ε, ανοίγουμε την Κυριακή το απόγευμα. Θα είμαστε Άρα, εκεί. Άρα, από σκοψησί, Δευτέρα. Δε, κανονικά από Δευτέρα θα γίνει. Γεια σα, 62. Η Άσο 62, γιατί κάποιοι χθε το γράψανε λάθο για να το διευκρινίσουμε. Ντάξει. Είναι η Άσο 62. Ε, φαντάζομαι ότι θα, θα φαίνεται. Πάρα πολύ. Με έναν τρόπο έτσι. Θα φαίνομαι. Σα ευχαριστώ θερμά. Και εγώ σα ευχαριστώ.